Ένας από τους μεγαλύτερους κανόνες της ζωής είναι πως όσα περισσότερα δίνεις, τόσα περισσότερα παίρνεις. Και ο Αντώνης Νικοπολίδης μπορεί να έδωσε αρκετά, όμως αυτά που πήρε στο τέλος ήταν φυσικά πολύ περισσότερα. Ο παλέμαχος Έλληνας τερματοφύλακας, με τεράστια καριέρα στον χώρο του ποδοσφαίρου, αποφάσισε μέσα από την αυτοβιογραφία του, η οποία από τον πρώτο κιόλας μήνα της κυκλοφορίας της έγινε best seller, να προβεί σε σημαντικές αποκαλύψεις. Το βιβλίο του, με τίτλο Αντώνης Νικοπολίδης, Ο Αγώνας της Ζωής μου, αποτελεί ένα βιβλίο ζωής με τον αρτινό πρώην πορτιέρο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να επιχειρεί να σκιαγραφίσει τον χαρακτήρα του, να φωτίσει κρυφά μονοπάτια της πορείας του στα γήπεδα και φυσικά να δώσει την δυνατότητα στον αναγνώστη να μάθει τον άνθρωπο Αντώνη και να κατανοήσει πως τίποτα δεν σου χαρίζεται. Πρέπει να δώσεις για να λάβεις. Ο σκοπός της προσπάθειας πάντως έχει μεταξύ άλλων και ιερό σκοπό, καθώς έγινε για την βοήθεια ενός καλού του φίλου που δίνει τον δικό του αγώνα για να περπατήσει ξανά ύστερα από πολλά χρόνια. Ο Νικοπολίδης βρέθηκε χθες στο Ηράκλειο και παρουσίασε το βιβλίο του σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τις εκδόσεις MVP Publications και το βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης. Πολλοί κόσμος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 με την Εθνική Ελλάδας και να μάθει ούκο λίγες λεπτομέρειες για ασήμαντες μα και σημαντικές ιστορίες του πρώην αρχηγού των Ερυθρολεύκων. Αυτός που θα πάρει το βιβλίο, να ξέρει ότι εκεί μέσα θα βρει μια ιστορία ζωής, τη δικιά μου ιστορία ζωής, έτσι, από τα παιδικά μου, από την δική μου ηλικία, τα όνειρά μου, τι είναι αυτό που μου οδήγησε στο να γίνω επαγγελματίας, ποιες ήταν οι στερήσεις. Οι οποίες είχα σαν αθλητής, ποιες ήταν οι δύσκολες αποφάσεις στη ζωή μου, ποια ήταν τα σημαντικότερα παιχνίδια, το τέλος της καριέρας μου, ό,τι υπάρχει, ό,τι έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και συγχρόνως, ένας άλλος σημαντικός λόγος, ο οποίος κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, είναι στην προσπάθεια που κάνω να βοηθήσω έναν φίλο που προσπαθείται και πολλά χρόνια να σηκωθεί στα πόδια του ύστερα από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι ουσιαστικά το πρώτο πρόσωπο που επιλέξαμε για να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια εκδοτική που θα απευθύνεται κυρίως στους φιλάθλους και όχι μόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλές αθλητικές εφημερίδες, έχουμε πάρα πολλά αθλητικά έντυπα, αθλητικά site. Εκείνο που δεν είχαμε ως τώρα ήταν να διαβάσουμε τις ιστορίες των αθλητών που για τον περισσότερο κόσμο είναι πρότυπο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την τελική προσπάθεια, γιατί ο Αντώνης μπορεί να ήταν στη διάρκεια της καριέρας του ένας άνθρωπος εσωστρεφής αρκετά, που δεν μιλούσε στον τύπο, δεν μιλούσε στα μίντια, αλλά σε αυτό το βιβλίο τα έχει πει όλα κυριολεκτικά. Ο Νικοπολίδης πολιορκήθηκε στο βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης από μικρούς και μεγάλους που σαν καλοί δημοσιογράφοι τον ανέκριναν για περίπου μία ώρα και τον ρώτησαν για τα πάντα. Για την πλούσια καριέρα του, για την μετακόμισή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, για τον ντέρμπι της Ριζούπολης, για την περίφημη θέση του Κυπουρού στον Δήμο Κηφισιάς, ενώ ένας λιλιπούτιος θαυμαστής του ζήτησε την εκτίμησή του για το αν ο Ολυμπιακός έπρεπε να πουλήσει στην Everton τον Μυραλάς. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε να απαντήσει με διάθεση και ευχαρίστηση σε κάθε ερώτημα που δέχτηκε, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης υπέγραψε αυτόγραφα στους θαυμαστές του και φωτογραφήθηκε μαζί τους.